Καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Νανούρη, με αφορμή βέβαια τις παραστάσεις στο Θέατρο Αθήνων, αφέτης και δούλος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Λίγο μετά την πρεμιέρα λοιπόν, εντυπώσεις. Ο κόσμος ήταν όπως πάντα πολύ ζεστός, πολύ ενθουσιώδης και είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και φέραμε την παράσταση, γιατί το προσπαθούσαμε πάρα πολύ καιρό και επιτέλους ξεκινήσαμε σήμερα. Να πούμε δύο λόγια για την υπόθεση και για τη διασκευή βέβαια, που είναι άκρως εντυπωσιακή, καθώς ο θεατής έχει την ευκαιρία να δει μια ιστορία έτσι σαν παραμύθι. Ναι, έχει παραμυθένια στοιχεία. Πρόκειται λοιπόν για τον Αφέντη και Δούλο, ένα δείγμα του Λέοντος Τολστόη, το οποίο γράφτηκε σε μια περίοδο της Ρωσίας που ήταν αντίστοιχη με τη δική μας, ήταν πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά και ο κόσμος είχε εξαθλειωθεί και υπάρχει ένας πολύ πλούσιος, ένας αφέντης και ένας πάρα πολύ φτωχός, ένας δούλος που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από μια χιονοθύελλα και όλο αυτό για μένα λειτουργεί ως μια παραβολή. Αυτή η θύελλα δεν είναι όλο αυτό που ζούμε όλοι μας και προσπαθούμε να βγούμε από αυτό, από τη δίνη της και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Και μέσα από όλη αυτή την εμπειρία λοιπόν την άσχημη γίνεται αυτή η μεταστροφή στον αφέντη και νιώθει ότι καταλαβαίνει πια ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής. Και ο δούλος γίνεται στην ουσία αφέντης, έτσι. Εγώ νομίζω ότι και στην πραγματικότητα και οι δύο γίνονται ένα. Συνειδητοποιούν ότι στην πραγματικότητα κάτω από τα σχισμένα ρούχα ή κάτω από τις ακριβές γούνες οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι. Και το ίδιο θέλουμε να ζήσουμε και να επιβιώσουμε. Και το συγκεκριμένο μήνυμα είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Ναι, μα αυτό ήταν και ο λόγος που ήθελα να κάνω αυτό το διήγημα, γιατί θεωρώ ότι αφορά πάρα πολύ στην εποχή μας. Και με όλα μας τα προβλήματα, τα άγχη και τις αγωνίες, έχουμε λίγο ξεχάσει ότι μόνο μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και ότι το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Όλα τα άλλα, τα υλικά έρχονται, παρέρχονται, ανατρέπονται τα πάντα κάθε μέρα, ραγδαία για όλους μας. Άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, επιχειρήσεις κλείνουν. Οπότε το μόνο που πραγματικά έχουμε να κρατηθούμε είναι οι άνθρωποι, είναι ο διπλανός μας. Και αυτό πραγματεύεται το έργο, η παράστασή μας και αυτό θέλουμε να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο. Θα μείνετε Θεσσαλονίκη πόσο? Θα μείνουμε μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου. Δηλαδή παίζουμε αυτές τις μέρες, Σαββατοκυριακά διπλές και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μετά υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε? Όχι ακόμα, αλλά υπάρχει μια άλλη παράσταση που προσπαθούμε να τη φέρουμε και αυτή στη Θεσσαλονίκη και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε λοιπόν. Καλή παραμονή και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.